Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπως εξάλλου τοποθετηθήκαμε και στην αρμόδια επιτροπή συζήτηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, θα καταψηφίσει τη συγκεκριμένη πράξη που προβλέπει τη θέσπιση, το περιεχόμενο και τη διαδικασία έκδοσης του ατομικού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19, όπως εξάλλου το καταψηφίσαμε και στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου να θυμίσουμε Νέα Δημοκρατία, Κινάλ και ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις αντιρρήσεις ή τις αντιθέσεις της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας Αριστεράς, το υπερψήφισαν, όπως εξάλλου θα το κάνουν και σήμερα στη σημερινή συνέδριαση. Μάλιστα, αξίζει να σημειώσουμε πως στη συζήτηση της σχετικής στο Ευρωκοινοβούλιο, που ήταν και αποκαλυπτική για τις πραγματικές στοχεύσεις του ψηφιακού πιστοποιητικού, ήταν όντως αποκαλυπτική, όσο και κοινική θα λέγαμε, η δήλωση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ότι το ψηφιακό πιστοποιητικό δεν είναι ένα μέτρο κατά του κορονοϊού, αλλά είναι ένα μέτρο στο οποίο συμφωνούμε ότι μπορεί να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος αν ταξιδεύουν οι πολίτες, αλλά προτιμάμε να ανακτήσουμε το δικαίωμα ταξιδιού ακόμα και αν δημιουργούνται κάποιοι επιπλέον κίνδυνοι. Απόψεις δηλαδή, τοποθετήσεις που σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας μέσω του ψηφιακού πιστοποιητικού και τους υπαρκτούς κινδύνους να αναζωπηρωθεί η πανδημία σε τουριστικούς προορισμούς αν δεν ληφθούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας κατοίκων και τουριστών. Αντίθετα, φανερώνουν πως πηξίδα του νέου μηχανισμού που προωθείται, του ψηφιακού πιστοποιητικού, είναι η διασφάλιση των αναγκών για κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στον τουρισμό, στις μεταφορές, εν όψη της τουριστικής περίοδου. Εξάλλου και στην Επιτροπή και σήμερα από όλους τους ηγητές των κομμάτων αυτό ακούμε και αυτό προτάσουν ως επιχείρημα για την έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού. Μην ξεχνάμε εξάλλου πως ένθερμοι υποστηρικτές αυτού του μέτρου εδώ και μήνες υπήρξαν η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών, η IATA δηλαδή, οι μεγάλες δηλαδή αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο, όπως και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού. Βέβαια, ο καημός τους δεν είναι οι χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό, για παράδειγμα, αλλά τα δυσθεώρητα κέρδη τους και το τεράστιο διακύβευμα για τα μονοπόλια του τουρισμού που ποντάρουν πολλά στον τουρισμό στην τουριστική σεζόν αυτή της χρονιάς. Συγχρόνως, το ψηφιακό πιστοποιητικό πρόκειται να αξιοποιηθεί και ως πρόσχημα, αφενός μεν για να μην θωρακιστούν τα δημόσια συστήματα υγείας, τα οποία δοκιμάστηκαν παντού, όπως και στη χώρα μας, στην μη τήρηση αντίστοιχα των υγειονομικών πρωτοκόλων προστασίας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, αλλά και στη χαλάρωση των μέτρων ελέγχου στα σύνορα και τις μετακινήσεις που ήταν πάγιο αίτημα των μεγάλων πολυεθνικών, των αεροπορικών εταιριών, των εφοπλιστών, των ξενοδόχων και των τουριστικών επιχειρήσεων. Και όλα αυτά σε μία περίοδο που δεν έχει απαντηθεί από την επιστημονική κοινότητα για το αν ο εμβολιασμός μπορεί να εμποδίσει αποτελεσματικά ή όχι τη μετάδοση του ιού. Να λοιπόν πως με fast track κατεπίγουσες διαδικασίες υλοποιείται ακόμα μία απέτηση των ομίλων, την οποία χρησιμοποιείται κιόλας ως άλοθη για την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας. Μάλιστα, μια απέτηση για την οποία ακούσαμε και προλίγου, αλλά και στην Επιτροπή, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, διαγωνίζονται για την πατρότητα της πρότασης για την δημιουργία του ψηφιακού πιστοποιητικού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στη χώρα μας. Όμως, πιο προκλητικό και από την προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει ως επιτυχημένη τη διαχείριση της πανδημίας που έχει στοιχήσει σε χιλιάδες νεκρούς στη χώρα μας, εκατοντάδες να παραμένουν διασωληνωμένοι, με το δημόσιο σύστημα να έχει, υγείας να έχει μετατραπεί σε σύστημα μίας νόσου, με τις συνέπειες το επόμενο διάστημα να γίνονται πιο ορατές, είναι η αξιοποίηση της πανδημίας ως ευκαιρίας για να προχωρήσουν οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στην υγεία, όπως εξήγηλε εξάλλου πριν λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός. Και στην ουσία δεν προμηνύεται τίποτα λιγότερο από νέα επιδείνωση των όρων πρόληψης, περίθαλψης και αποκατάσταση της υγείας του λαού, της επιδείνωσης των όρων δουλειάς και αμοιβών των υγειονομικών, στο υποτιθέμενο νέο ΕΣΥ, για το οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός, προβάλλοντας ως λύση την ίδια αιτία που δημιουργεί και διωγγώνει τα προβλήματα στην πρόληψη και στη θεραπεία. Δηλαδή, την πολιτική της ακόμα μεγαλύτερης ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα,
της επιχειρηματικότητας και της εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών του κρατικού τομέα της υγείας. Την πολιτική δηλαδή που έχει δοκιμαστεί πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας με τραγικά αποτελέσματα. Αλήθεια, αυτή είναι που θα προστατεύσει, αυτή η πολιτική που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι που θα προστατεύσει τάχα την υγεία και τη ζωή του λαού μας. Γιατί αν κάτι αποκάλυψε περίτρανα η πανδημία, πέρα από κάθε αμφιβολία, είναι ότι όντως ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να υπάρχει μόνο παρασιτώντας πάνω στις λαϊκές ανάγκες, στερώντας πολύτιμες εφεδρείς από το δημόσιο σύστημα υγείας. Όμως η κυβέρνηση μιλάει για νέες δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, δηλαδή νέες δυνατότητες στους επιχειρηματικούς ομίλους στην υγεία και των κλινικαρχών, τους οποίους αρνήθηκε να επιτάξει όλο το προηγούμενο διάστημα, να θησαυρίζουν στην πλάτη του λαού στο έδαφος και των μεγάλων ελλείψεων στο δημόσιο σύστημα, τις οποίες προκαλεί διαχρονικά ακριβώς αυτή η ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Φυσικά με ευθύνη όλων όσων κυβέρνησαν έως σήμερα. Μάλιστα, λέτε και ψέματα, προβάλλοντας ως στόχο τον εξορθολογισμό του κόστου στην υγεία, που θα φέρει δήθεν περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες για το λαό. Μα αυτή η πολιτική δεν είναι που οδήγησε στην ανύπαρκτη σήμερα πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στο κλείσιμο νοσοκομείων, κλινικών, τμήματων, σε απολύσεις εργαζομένων, στις εργολαβίες προς τον ιδιωτικό τομέα και τα ΣΔΙΤ που αποτελούν χρυσορυχείο για το κεφάλαιο στην υγεία. Αυτή η πολιτική δεν είναι που αναγκάζει το λαό να βάζει το χέρι βαθιά στην τσέπη εξαιτίας των περικοπών στις δημόσιες δαπάνες, των πρωτοκόλων και πλαφών που μπαίνουν ως κόφτες στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και ακριβώς πάνω σε αυτή την άθλια κατάσταση που έχετε δημιουργήσει όλοι όσοι κυβερνήσατε και που έγινε χειρότερη με την πανδημία, έρχεται η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και κλιμακώνει την πολιτική της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης, διευρύνοντας την απόσταση που χωρίζει την υγεία πρόνοια από τις πραγματικές ανάγκες των υγειονομικών και του λαού, παρά τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα αυτές να ικανοποιηθούν. Και όντως είναι ισχυρό, με τόσους νεκρούς και εκατοντάδες χιλιάδες αποκλεισμένους από το σύστημα υγείας της μιας νόσου, με τους ιδιώτες να μπουκώνουν κέρδη, να λέει ο Πρωθυπουργός ότι είναι αδιανόητο σήμερα, τον 21ο αιώνα δηλαδή, να έχουμε νοσοκομεία, δύο νοσοκομεία σε απόσταση 20 με 30 χιλιόμετρα μεταξύ τους, ή ότι το κόστος είναι κάτι το οποίο προφανώς, όπως δήλωσε, θα μας προβληματίζει όλο ένα και περισσότερο καθώς η επιστήμη κάνει άλματα. Δηλαδή, κάθε λέξη του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας αντίστοιχα για τη λεγόμενη επόμενη ημέρα του συστήματος υγείας ευθυγραμμίζεται στη λογική περιορισμού του κόστους, όπως βαφτίζεται η δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας στο λαό και αύξησης του ωφέλους για τους επιχειρηματικούς κολοσσούς, οι οποίοι θησαυρίζουν είτε από τις ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία, είτε από τις business που αναπτύσσουν μέσω συνεργασιών με το κράτος. Ένα όφελος που για τους επιχειρηματικούς ομίλους προέρχεται μέσα από την εξοικονόμηση πόρων, οι οποίοι αντί να κατευθύνονται, για παράδειγμα, στη θωράκιση των νοσοκομείων, πηγαίνουν στην προσέλκυση επενδύσεων με κάθε είδους επιδοτήσεις στα μονοπόλια. Έτσι, αν για το λαό πρέπει να περιοριστεί το κόστος και οι εργαζόμενοι πρέπει να συμβιβαστούν με την πλήρη απαλλαγή του κράτους από τις δαπάνες για την υγεία και με τη λογική ό,τι πληρώνεις παίρνεις, δεν ισχύει το ίδιο για το κεφάλαιο, για παράδειγμα για τους φαρμακοβιομήχανους, αφού όπως υπόθηκε από την κυβέρνηση έκανε πολλά όλο το προηγούμενο διάστημα για τη φαρμακοβιομηχανία εν μέσω κρίσης, όπως έκανε, μην ξεχνάμε, και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όσο και αν προσπαθεί να οριοθετήσει διαχωριστικές γραμμές από τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ακριβώς στην ίδια πλευρά. Της αντίληψης δηλαδή που τον όθησε να υλοποιήσει κατά γράμμα τη στρατηγική του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, ως αυτοτιλών επιχειρηματικών μονάδων που θα καλύπτουν το κόστος λειτουργίας με την πώληση υπηρεσιών στους ασθενείς πελάτες και τα ασφαλιστικά ταμεία, να διατηρήσει παράλληλα και να εφαρμόσει για πρώτη φορά πιλωτικά σε 18 νοσοκομεία το νόμο της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ για αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης των νοσοκομείων με βάση την ικανότητα προσέλκυσης πελατών και την επίτευξη οικονομικής αποδοτικότητας, να μην πούμε για τη θέσπιση του νόμου της διευθέτησης του χρόνου εργασίας νοσοκομειακών γιατρών, ενός νόμου που επεκτείνει τώρα η Νέα Δημοκρατία στο σύνολο των εργαζομένων στη χώρα μας. Ένα νόμο έκτρωμα.
Έτσι έρχεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρότασή του για το νέο ΕΣΥ και υπερασπίζεται την πολιτική των ελάχιστων παροχών, φορτώνοντας στη τσέπη του λαού τις όποιες προσλήψεις υπόσχεται, ενώ κλείνει το μάτι στον ιδιωτικό τομέα ότι θα διαμορφώσει συνθήκες δίκαιης συνύπαρξης με το δημόσιο. Έτσι, η αξία των όποιων διακηρύξεων εκμηδενίζεται όχι μόνο από τα πεπραγμένα όλων σας, αλλά από την πάγια δέσμευσή σας για στήριξη του κεφαλαίου που επενδύει στον χώρο της υγείας, γεγονός που από μόνο του υποσκάπτει τα θεμέλια του δημόσιου συστήματος υγείας. Συνεπώς, όσα και να λέτε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, αντίστοιχα από τα άλλα αστικά κόμματα, η πολιτική, δηλαδή το φαρμάκι της συμπορευματοποίησης της καπιταλιστικής κερδοφορίας και στην υγεία, δεν μπορεί να γίνει φάρμακο με τίποτα για το λαό και τις ανάγκες του. Και ακριβώς απέναντι σε αυτή την κατάσταση ο λαός μας δεν πρέπει να δώσει κανένα άλοθη στην κυβέρνηση, αλλά και στα άλλα αστικά κόμματα για την άθλια κατάσταση που ζει καθημερινά στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους μεγάλους χώρους δουλειάς και να διεκδικήσει ουσιαστικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων στον τουρισμό, τώρα που ξεκινάει η σεζόν, για ασφαλείς μεταφορές και θωράκιση της υγείας των τουριστών και κατοίκων με όλα τα απαραίτητα μέτρα. Είναι αναγκαίο να εντείνουν τις διεκδικήσεις τους σωματεία, φορείς για πραγματική προστασία του λαού από την πανδημία, για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και επίταξη του ιδιωτικού τομέα, για μαζικούς εμβολιασμούς με όλα τα διαθέσιμα σκευάσματα, για μέτρα στους χώρους δουλειάς, όπου χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται και σήμερα στο έλεος των πρωτοκόλων και της εργοδοσίας. Συνεπώς, το λέμε ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά το πιστοποιητικό, ότι είναι ένα εργαλείο, πολυεργαλείο θα λέγαμε, διαιώνησης της εγκληματικής πολιτικής σας, μη τήρησης των αναγκαίων, απαραίτητων υγειονομικών πρωτοκόλων για την προστασία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, αντίστοιχα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, μιας πολιτικής που έως σήμερα έχει οδηγήσει σε εκατόμβες νεκρών και σε τεράστιο αριθμό κρουσμάτων. Συγχρόνως, μπορεί να αποτελέσει και ένα ισχυρό μηχανισμό ηλεκτρονικού φακελώματος στο όνομα αντιμετώπισης της πανδημίας μέσω μαζικής καταγραφής, επεξεργασίας και αξιοποίησης ιατρικών και άλλων δεδομένων από τα αστικά κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους ομίλους και την εργοδοσία, σε διασύνδεση με ήδη υπάρχοντες κρατικούς και ευρωνοσιακούς οργανισμούς και μηχανισμούς φακελώματος. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με δική της ψηφιακή πύλη στηρίζει τα κράτη-μέλη στην ανάπτυξη λογισμικού για τον μηχανισμό του πιστοποιητικού, ο οποίος θα παραμείνει και μετά την πανδημία. Έτσι, μέσω των πιστοποιητικών, ιατρικά και άλλα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται από βάσεις δεδομένων και μηχανισμούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιχειρηματικών ομίλων, αφού τίποτα δεν διασφαλίζει τους όρους επεξεργασίας τους και τα όρια αξιοποίησής τους. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο δεν προσφέρει προστασία, αντίθετα αξιοποιείται ως εργαλείο θέσπισης τέτοιας έκτασης εξαιρέσεων που καθιστούν νόμιμη κάθε παραβίαση των προσωπικών δεδομένων από κυβερνήσεις, κρατικούς μηχανισμούς και επιχειρήσεις. Επιπλέον, η δυνατότητα από το κάθε κράτος μέλος για συμπερίληψη στο πιστοποιητικό και πρόσθετων δεδομένων, άλλα εμβόλια των ταξιδιωτών κτλ. Και η επέκτασή του αλλά και σε άλλες χρήσεις, όπως προβλέπει ο σχετικός κανονισμός, αποδεικνύουν ότι ο μηχανισμός συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων με αφορμή το πιστοποιητικό ανοίγει το δρόμο προκειμένου να μονιμοποιηθεί και να επεκταθεί, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες παράλληλα για συμφωνίες εμπορικής εκμετάλλευσης εκατομμυρίων ιατρικών δεδομένων, ταυτοποίησης προσώπων από επιχειρηματικούς ομίλους στην υγεία και ασφαλιστικές εταιρείες. Έτσι, για παράδειγμα, σε συνέχεια των όσων υπόθηκαν, των όσων είπαμε προηγουμένως, είναι και οι προβλέψεις της παραγράφου 7 του άρθρου 1, όπου έχει ένα ασαφές και ένα γενικό πλαίσιο, αναφερόμενο δηλαδή το συγκεκριμένο άρθρο όπου αναφέρεται η διασύνδεση με πρόσθετα πολυορφορικά συστήματα φορέων και τα λοιπά του δημόσιου τομέα και πάει λέγοντας. Εδώ δεν προκύπτει συγκεκριμένα με τι θα διασυνδεθεί, για παράδειγμα με ποιους φορείς. Δεν γίνεται λόγος ακριβώς για αυτούς τους φορείς, ποιοι θα είναι αυτοί που θα ελέγχουν το πιστοποιητικό, τι διαπίστευση θα έχουν,
Ποιους θα αφορά ως παραλήπτες, θα μαζεύονται, θα συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα σε μία βάση. Ποιος διασφαλίζει ότι δεν θα χρησιμοποιούνται για στατιστικά στοιχεία πολύτιμα για κάθε είδους χρήση, ακόμα και βεβαίως εμπορική, και πάει λέγοντας. Συνεπώς, το λέμε αυτό διότι την ίδια ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί δική της ψηφιακή πύλη και στηρίζει τα κράτη-μέλη στην ανάπτυξη λογισμικού για το μηχανισμό του πιστοποιητικού, οι κυβερνήσεις αναπτύσσουν τα δικά τους τεχνολογικά μέσα για να ελέγχουν αν κάποιος έχει εμβολιαστεί. Διάφοροι φορείς όμως, όπως η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών και το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, χρησιμοποιούν ήδη διάφορες δικές τους εφαρμογές, ενώ όλο ένα και περισσότερες εταιρείες αναπτύσσουν και αξιοποιούν δικές τους τεχνολογικές εφαρμογές. Διαμορφώνεται δηλαδή ένα δεδαλώδες δίκτυο με το οποίο τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κυβερνήσεις, φορείς που θα εμπλακούν και επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας, αξιοποίησης και ανταλλαγής ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Έτσι, το ψηφιακό πιστοποιητικό και η εφαρμογή του, παρά τις απατηλές από προσανατολιστικές κατά τη γνώμη μας διακηρύξεις της Κομισιόν, αλλά και των αστικών κυβερνήσεων όπως και της κυβέρνησης, για ενιαία αντιμετώπιση, ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και ελεύθερη κυκλοφορία, εντάσσεται στους οξυμένους ανταγωνισμούς και τις αντιθέσεις και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις διακρίσεις ταξιδιωτών και εργαζομένων που έχουν εμβολιαστεί με τα συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση εμβόλια σε σχέση με τα εμβόλια, το κυριέζικο, το ρώσικο ή τέλος πάντων οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμο. Συνδέεται κατά τη γνώμη μας επίσης με την επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κερδίσει έδαφος από τους ανταγωνισμούς της απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα και στην κούρσα για τον έλεγχο της ψηφιακής αγοράς. Ανταγωνισμοί, αν θέλετε, που θα πληρώσουν και πάλι οι λαοί. Συγχρόνως, εκφράζουμε την ανησυχία μας πως με μοχλό το πιστοποιητικό θα ενταθεί ο εκβιασμός από τη μεγαλοεργοδοσία για απολύσεις όσων εργαζομένων για διάφορους λόγους δεν το διαθέτουν το πιστοποιητικό, ενώ θα ενισχυθεί και η κρατική καταστολή. Να γιατί, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, να γιατί αναδεικνύουμε ως κόμμα την ανάγκη της ενίσχυσης της εργατικής λαϊκής πάλης ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνηση Ευρωπαϊκής Ένωσης κεφαλαίου και των κομμάτων που το υπηρετούν στα μέτρα και τους μηχανισμούς καταστολής και περιστολής των δικαιωμάτων και ελευθεριών του λαού μας. Και συγχρόνως αναδεικνύουμε την ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας υγειονομικών άλλων φορέων του εργατικού λαϊκού κινήματος για προστασία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία, για θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας με επίταξη του ιδιωτικού τομέα χωρίς αποζημίωση, με προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και επιτάχυση εμβολιασμών με κάθε διαθέσιμο, ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο. Με βάση όλα τα ανωτέρω, όπως είπα και στην αρχή κύριε Πρόεδρε, καταψηφίσουμε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου.